Έργο πρότυπο για τη διάσωση περιοχών που αποτελούν περιβαλλοντικό πόλο έλξης, αλλά και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αποτελεί η αποκατάσταση της εκβολής του ποταμού Μωρόνη στη Σούδα. Η ΒΒΕΦ Ελλάς εκπώνησε τη μελέτη και ο Δήμος Χανίων ως φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει να επαναφέρει την ομαλότητα στην περιοχή, διαμορφώνοντας έναν πράσινο προορισμό και διασώζοντας τον υδροβιότοπο. Είναι ένα έργο νοής που χρόνια το περιμένανε εδώ οι κάτοικοι, και αυτό γιατί θα βοηθήσει και στις πλημμύρες που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί η Κάτω Σούδα, αλλά εκτός αυτού και σε συνεργασία με τη ΒΒΕΦ θα γίνει μια φυσική αποκατάσταση. Επί σειρά ετών η έκταση γύρω από τον υδροβιότοπο του Μωρόνη είχε εγκαταληφθεί και είχε μετατραπεί σε χώρο εναπόθεσης αδρανών απορριμμάτων. Πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή, οι παρεμβάσεις αυτού του είδους ευθύνονταν σε μεγάλο βαθμό για τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληταν συχνά την περιοχή της Κάτω Σούδας. Το πρώτο στάδιο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να απομακρύνουμε τα αδρανή υλικά και τα μπάζα που τοποθετούσαν χρόνια και είχαν αλλοιώσει ουσιαστικά το χαρακτήρα του ποταμού και του υδροβιότοπου. Είναι το πρώτο έργο που γίνεται πανελλήνια ακριβώς αυτής της λογικής, δηλαδή να γυρίσει ένα μέρος σε φυσική, στο φυσικό του, στο πρώτερο φυσικό χώρο όπως ήταν πριν. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις για την δημιουργία μιας περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής και για την διαμόρφωση και αποκατάσταση της εκβολής του ποταμού. Το έργο προβλέπει περίφραξη της περιοχής 8 μέτρα από την άκρη του δρόμου, του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο αεροδρόμιο. Εκεί θα γίνει ένα πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομο σε δεύτερη φάση. Μέσα από το φράχτη θα φυτευτούν δέντρα, θα γίνει έτσι ένας φυτοφράχτης ουσιαστικά. Η μελέτη προβλέπει επίσης την δημιουργία 2 παρατηρητηρίων πουλιών, καθώς η ΒΒΕΦ Ελλάς έχει εντοπίσει πάνω από 100 είδη πτηνών στον υδροβιότοπο. Ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή και για τον υδροβιότοπο. Που θα ξαναγυρίσουν και τα φυτά σχεδόν στο χώρο τους και τα πουλιά. Το έγκλημα που γινόταν πιο παλιά, που φέρνανε φερτά υλικά κάποιοι εδώ πέρα, τώρα θα φτιαχτεί. Το έργο αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θα καταστήσει και την περιοχή ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πόλο έλξης. Ωστόσο, είναι σημαντικό και σε εθνικό επίπεδο, μιας και δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι τοπικές κοινωνίες μαζί με περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες για την αποκατάσταση της φύσης. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης του ποταμού Μωρόνη θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο.